κάποια διαφορετικά πράγματα σχέση μόνο με το βιβλίο. Ότι το βιβλίο αυτό δεν ήταν. Δεν υπήρχε σκοπός να γίνει ως βιβλίο. Ήταν. Αν ήταν η στόχη εξαιρετικά, περισσότερο σκόπευα να τότε, ας πούμε, που άρχισε το εγχείρημα το 2014-2015, όντας και εγώ όπως κάποιοι από εδώ πέρα, όχι όλοι, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, την περίοδο αυτή σκεφτόμουν ότι θα ήταν χρήσιμο να ανοίξει μια συζήτηση περί τι γίνεται στην Ελλάδα από ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο ενεπλάκησαν πιο οργανικά στο εγχείρημα αυτό και όχι από τους, από τους ανθρώπους που μέχρι τότε μιλούσαν. Και επειδή πολύ γρήγορα άλλαξε η εταιρεία και τέλος πάντων, μάλλον όσοι είναι εδώ πέρα, φύγανε από το εγχείρημα αυτό που πλήρες ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, μετά ο φακός στράφηκε σε κάτι το οποίο είναι ηλικία, σε ανθρώπους τέλος πάντων οι οποίοι είναι στις κοινωνικές επιστήμες, είναι καθηγητές, ερευνητές, οτιδήποτε, και αλλά είχαν την ίδια στιγμή και την ενασχόληση με το πολιτικό. Δηλαδή ήταν ενεργά πολιτικά υποκείμενα τα οποία τέλος πάντων αντιλαμβάνονταν τη θεωρία, ας πούμε, ως ένα πολιτικό εργαλείο σε σχέση με αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλω να δείξω, αλλά το βιβλίο προέκυψε τυχαία. Και προέκυψε τυχαία καθότι αντιλήφθηκα με τον καιρό όταν περνούσε ότι τέλος πάντων βγάζει κάποιο νόημα θεματικά. Δηλαδή ότι οι συνεντεύξεις θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να ομαδοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα βιβλίο. Και αυτό είναι τέλος πάντων κάπως ασυνείδητα, γιατί πρέπει επίσης να πω ότι τους περισσότερους ανθρώπους αυτούς τους γνώρισα πηγαίνοντας σε διάφορα συνέδρια, με πρώτο και καλύτερο το historical material, και τέλος πάντων κάπως ασυνείδητα μάλλον έπαιρνε συνεντεύξεις από ανθρώπους οι οποίοι συνομιλούσαν ήδη μεταξύ τους. Και μετά στην πορεία βγήκε ότι τέλος πάντων αυτό το πράγμα θα μπορούσε να αποκτήσει και μια πιο συστηματική ενότητα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θα θέλω να πω είναι ότι σε σχέση με το αυτό που είπε η Λουκία, σε σχέση με τη δημόσια σφαίρα και κοινωνία πολιτών, αυτό το εγχείρημα γράφεται σε μια λογική ρήξη κάποιων αυτονόητων πραγμάτων, αυτονόητων λογικών και αυτονόητων consensus, τόσο σε επίπεδο θεωρητικό και σε επίπεδο πολιτικό, και τέλος πάντων δεν είχα τόσο σκοπό να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα, ώστε να ανοίξω κάποιες συζητήσεις και να βάλω κάποιους ανθρώπους να μιλήσουν μεταξύ τους, για παρότι πολλοί εξ αυτών δεν θα θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, τέλος πάντων τους εξανάγκασα βάζοντας τους συγκεκριμένες θεματικές ενότητες να μιλάνε και ασκώντας ερωτήσεις που μάλλον δεν θα το έκανε πολλά από μόνοι τους, για να προκύψει ένας διάλογος, τέλος πάντων, που ανοίγει κάποιες συζητήσεις οι οποίες, ας πούμε, προερχόμαστε και εγώ από την Ελλάδα, σίγουρα δεν είναι και τόσο γνωστή στην Ελλάδα, ή τέλος πάντων τώρα γίνονται τα τελευταία χρόνια γνωστές. Και σε αυτό το εγχείρημα ήθελα να συμβάλλω, δηλαδή να ξανανοίξω κάποια ζητήματα με όσο έχει αυτονόητο. Και το τρίτο και τελευταίο ζήτημα σε αυτή τη λογική, λοιπόν, είναι και αυτό που είπε μόνο σε ηλικές σχέσεις με την ηγεμονία, δημόσια σφαίρα κτλ. Υπάρχει ένας θεωρητικός που είναι πίσω από όλο το βιβλίο, θέτει τα ερωτήματα και είναι η βασική αναφορά του πράγματος, και αυτό είναι ο Αντώνιο Γκράμψη. Δηλαδή ο Αντώνιο Γκράμψη είναι τα ενοιολογικά εργαλεία τα οποία έχει δώσει, και έτσι ώστε να ξανασκεφτούν το παρελθόν και το παρελθόν με κάποιους όρους οι οποίοι νομίζω είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για το μέλλον. Σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών, ας πούμε, ένας λόγος, τέλος πάντων, που το σκέφτηκα αυτό το πράγμα είναι ότι διαβάζοντας για το διδακτορικό μου, το οποίο έχει να κάνει για το μεσοπολιτικό κόσμο στην Ελλάδα, είναι όντως αυτή η χρησιμότητα αυτής της κατηγορίας και το τι τέλος πάντων είναι η κοινωνία πολιτών, με ποιους, τι είναι η χρησιμότητά της, η σχέση της σε αριστερά project και πώς ακριβώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στο νέο ενδεχόμενο πολιτικό σχηματισμό.
Και τα κλικεία δόθηκαν από τον Αντώνιο Γκράμψη και πιο συγκεκριμένα από τον τρόπο τέλος πάντων που ενεργήθηκε το έργο του μέσα από τον έργο του Τίνο Ερίβελ, ο οποίος είναι ένας από αυτούς που έχει πάρει ένας από τους συνεντευξιαζόμενους και θέτει το εξής ερώτημα στο βιβλίο του, είναι πώς εμφανίστηκε ο φασισμός σε τρεις περιόδους, δηλαδή σε τρεις περιπτώσεις Ρουμανία, Ιταλία και Ισπανία, και λέει ότι θα προσφέρω μια νέα ανάγνωση η οποία βάζει στο επίκεντρο της ερμηνείας της το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Όχι ως μια αποδυναμωμένη κατηγορία ή πραγματικότητα τέλος πάντων που πολλοί ισχυρίστηκαν την περίοδο αυτή, αλλά ακριβώς το αντίθετο, ότι ο φασισμός προέκυψε ακριβώς στις κοινωνίες εκείνες, οι οποίοι υπήρχε μια πολύ έτσι εύρωστη κοινωνία πολιτών. Και λέει, άρα το θεωρητικοποιεί και βγάζει ας πούμε μια γενικότερη θεωρία ότι δεν είναι αναγκαία όντως, δεν είναι ικανή, αλλά δεν είναι ικανή συνθήκη από μόνη της αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει και η ηγεμονική πολιτική η οποία μπορεί να απορροφά τα αιτήματα από τα κάτω. Αυτό ήταν κάποιες σκέψεις τέλος πάντων και κάποιοι άτσος που τους είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου όταν τέλος πάντων έκανα τις ερωτήσεις, μάλλον όχι και τόσο συνείδητα. Και πολλά από τα ερωτήματα τα οποία έχουν υπεθεί από μένα σε αυτό το βιβλίο έχουν να κάνουν τέλος πάντων με αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όχι τόσο από τον Τιναρίδη αλλά όσο από τον Γκράμψη και το έργο του. Αυτά έχω να πω εγώ, έτσι πολύ συνοπτικά. Σε σχέση με τη συλλογιστική αυτού του βιβλίου και για ποιο λόγο το έκανα. Και ήθελα να τους βάλω όλους μαζί να μιλήσουν, γιατί ας πούμε υπάρχει μια αξιωματική έτσι, παραδοχή ότι οι άνθρωποι και δύσεις είναι αριστερά, παρότι δεν μπορεί να συμπαθούν ένας τον άλλο, θα πρέπει να συνομιλούν μεταξύ τους. Δηλαδή είναι και γι' αυτό κιόλας έχω βάλει πάρα πολλούς ανθρώπους ενσυνείδητα, οι οποίοι δεν προέρχονται από τις ίδιες θεωρητικές πολιτικές παραδόσεις. Δηλαδή είναι από όλες τις πιθανές και απίθανες καταβολές εθνικές, πολιτικές, θεωρητικές και τους εξανάγκασε έτσι να μιλήσουν. Κάποιοι δεν τους άρεσε τόσο πολύ αυτό, αλλά τέλος πάντων το έκανε γιατί τους έδωσε ως τέλος το πίνακα περιεχομένου, ενώ και το βιβλίο. Συνηθισμένη τακτική. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ. Μπορώ να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις αν θέλετε κλπ. Αλλιώς μπορούμε να το λύσουμε.